συντήρησής μας, εδώ που είναι η σημαία, είναι η σημαία που κέρδισαν οι Κομωτινές και είναι αυτή που έχει μορφωτικό σώμα και ξεκινάει την παρέλαση πάντα. Είναι αυτές έγιναν, όλο το κέρδημα αυτό έγινε από τις γυναίκες Κομωτινής πριν την απελευθέρωση, πριν το 20, αλλά μετά όταν μεσολάβησε πάλι εδώ η εδραίωση των Βουλγάρων, αποσύρθηκε και μετά την ξαναβγάλαν μετά. Πληκτρολογώντας λοιπόν επάνω, βλέπουμε ένα ιστορικό χάρτη του Πέτγυρο όπου φαίνεται όλη η περιοχή της Θράκης και κατόπιν εδώ μπορούμε να δούμε οι ερευνητικές εργασίες εδώ. Εδώ είναι, εδώ μπορεί να δει κάποιος ενδιαφερόμενος, εδώ είναι οι εκπαιδευτικές δράσεις. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης με την ευκαιρία της πρόσφατης διοργάνωσης επιμορφωτικού εργαστηρίου με τίτλο Εθνική Επέτειος και Συλλογική Μνήμη, Διάλογοι για την τοπική ιστορία και στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την προσάρτηση της Θράκης στον Εθνικό Κορμό, έλαβε την πρωτοβουλία της δημιουργίας ιστιοχώρου στην ιστιοσελίδα της με θέμα τοπική ιστορία διαθέσιμο υλικό, όπως ανακοίνωσε ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Μαρίνος Κωνσταντινίδης. Στα πλαίσια εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Κομωτινής και την ενσωμάτωση της Θράκης στο Εθνικό Ιστό, θεωρήσαμε ότι κάθε πνευματικό κύτταρο της πόλης μας πρέπει να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να δώσει στην επέτειο αυτή μια ξεχωριστή έγκλη. Σκεφτήκαμε λοιπόν, με την παρόντερση του υπευθύνου σχολικών δραστηριοτήτων του κ. Γιάννη του Σιγούρου, να εμπλουτίσουμε την ιστοσελίδα μας. Εκτός βέβαια από τις όποιες εκδηλώσεις θα κάνουν τα σχολεία, θα πραγματοποιήσουν τα σχολεία αυτόνομα, εμείς σαν διεύθυνση εμπλουτίσαμε την ιστοσελίδα μας λοιπόν, δημιουργώντας ένα κόμβο όπου κάθε αναγνώστης, εκπαιδευτικός αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί εύκολα να βρει υλικό για την επέτειο αυτή. Το link αυτό περιέχει βιβλία από πολύ ξεχωριστές και σπάνιες εκδόσεις, περιοδικά, αλλά περιέχει και ερευνητικές εργασίες που έχουν δημιουργήσει ήδη εκπαιδευτικοί μαζί με τους μαθητές τους και τις έχουν παρουσιάσει και σχολικές μονάδες και στους γονείς. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε το ερέθισμα σε κάθε ενδιαφερόμενο να μπει στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης ΠΕ Ροδόπης, να δει το υλικό αυτό και θεωρούμε ότι θα αποκομίσει μια πολύ θετική εικόνα για την τοπική ιστορία. Τους προσδοκόμενους στόχους αυτής της πρωτοβουλίας ανέφερε ο υπεύθυνος σχολικών εκδηλώσεων Ιωάννης Σιγούρος. Η πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης για τη δημιουργία αυτού του συνδέσμου με τίτλο Τοπική ιστορία, διαθέσιμο υλικό, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του θεσμού των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Πρόκειται για προγράμματα τα οποία κατά κανόνα είναι ερευνητικές εργασίες, project δηλαδή, που υλοποιούνται προαιρετικά από συναδέλφους με τους μαθητές της τάξης τους σε θέματα που συνδέονται είτε με την αγωγή υγείας, είτε με την περιβαλλοντική αγωγή, είτε με τα πολιτιστικά θέματα. Ο σύνδεσμος που έχουμε δημιουργήσει στην ιστοσελίδα μας έχει αναρτημένα project που εντάσσονται στον τομέα των πολιτιστικών θεμάτων και αφορούν θέματα τοπικής ιστορίας. Τα project αυτά παροτρύνουν στην άμεση και προσωπική εμπλοκή των μαθητών στη μελέτη της τοπικής ιστορίας, τους βοηθά να αποκτήσουν γνώσεις, να αναπτύξουν δεξιότητες και να διαμορφώσουν στάσεις που θα τους επιτρέπουν να κατανοούν τον περιβάλλοντα φυσικό, δομημένο και κοινωνικό χώρο και να εντάσσονται δημιουργικά σε αυτόν, να εντοπίζουν, να επιλέγουν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν τις κατάλληλες πηγές ιστορικής πληροφόρησης, να παρατηρούν, να περιγράφουν, να συγκρίνουν και να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους τα πράγματα έλαβαν την παρούσα μορφή τους στο συγκεκριμένο χώρο σήμερα, να ενεργοποιούν δημιουργικά τις προσπάθειες διατήρησης της πολιτισμικής φυσιογνωμίας του τόπου τους και τέλος να ενισχύουν τους δεσμούς μας με τον τόπο στον οποίο ζουν. Εκτός από τις ερευνητικές εργασίες, όπως σημείωσε και ο κύριος Διευθυντής, ο Σύνδεσμος φιλοξενεί σπάνιες εκδόσεις σχετικές με την ιστορία της Θράκης. Δεν μπήκαμε δηλαδή στη διαδικασία να αναρτήσουμε εκεί όλο τον όγκο των δημοσιευμάτων που υπάρχουν για την ιστορία της Θράκης, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Εξάλλου αυτός ο όγκος είναι τεράστιος. Βάλαμε ενδεικτικά μόνο κάποιες έτσι ιστορικές εκδόσεις.
αλλά και δημοσιεύματα σχετικά με τη διδακτική της τοπική ιστορίας, γιατί στοχεύουμε στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών στον τομέα αυτό. Το υλικό αυτό επιθυμούμε να γνωστοποιηθεί σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο που έχει σαν στόχο βασικά να λειτουργήσει ενθαρρυντικά και υποστηρικτικά σε μελλοντικές εργασίες είτε εκπαιδευτικών είτε και άλλων συμπολιτών μας.